σε αυτή την κοινωνία του αποχαυνομένου θεάματος, κάθε φορά που συμβαίνει ένα μεμονωμένο περιστατικό αστυνομικής βίας, το τηλεμαστουρωμένο κοινό ανακαλύπτει την Αμερική. Όταν οι αναρχικοί φωνάζουν «μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι», η σιωπηλή πλειοψηφία τους κοιτά με απορία. Μα γιατί? Η αστυνομία δεν υπάρχει για να μας προστατεύει. Και τέλος πάντων, αν ξεφεύγουν και λιγουλάκι, τι θα απογίνουμε χωρίς τους βαρβάρους? Είναι και αυτή μια κάποια λύση. Και κάθε φορά που βιντεοσκοπείτε και προβάλλετε κάποια από τις αναρρύθμιτες αστυνομικές κτηνοδίες και η τυφλή κτηνώδης βία των πρετόρων εισβάλλει στα σαλόνια, οι μισοκοιμισμένοι τηλεμαστούριδες θα κουνηθούν λιγάκι στους καναπέδες τους, ενοχλημένοι, και θα μουρμουρήσουν καθησυχαστικά περί μεμονωμένων περιστατικών για να αφαιθούν ξανά στο μακάριο ύπνο τους. Έχουμε την τάση να λειτουργούμε βάσει του βιντεοσκοπείτε, άρα υπάρχει. Αν απλώς καταγγελθεί κάτι χωρίς να συνοδεύεται και από κάποιο επίμαχο βίντεο, τότε η καταγγελία αγνοείται καθησυχαστικά. Αν βιντεοσκοπηθεί όμως, τότε υπάρχει. Βιντεοσκοπείτε, άρα υπάρχει λοιπόν. Άσχετο αν τα συρτάρια των ανθρωπιστικών οργανώσεων είναι γεμάτα από καταγγελίες αστυνομικής βίας. Άσχετο αν οι φήμες για την αποκτήνωση των αστυνομικών που υπηρετούν στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας οργίαζαν. Δεν υπήρχε βιντεάκι με χαστούκια. Άσχετο αν οι μετανάστες μιλάνε για ανατριχιαστικές συμπεριφορές των συνοριοφυλάκων. Και φυσικά, άσχετο αν οι αναρχικοί δεν κουράζονται να ουρλιάζουν το σύνθημα που όλους μας ενώνει. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνοι. Χρόνια τώρα. Ποιος τους ακούει? Ποιος καταλαβαίνει γιατί φωνάζουν? Έπρεπε λοιπόν να έρθει το συγκλονιστικό γεγονός της ψυχρής δολοφονίας ενός 16χρονου παιδιού για να ξεχυθεί ένα μεγάλο μέρος της σιωπηλής αυτής πλειοψηφίας στους δρόμους, για να δει τι σημαίνει αστυνομική βία και κρατική καταστολή από κοντά. Και ξαφνικά γέμισαν τα blogs, η τηλεόραση και οι εφημερίδες από αναρρύθμιτα μεμονωμένα περιστατικά, από κτηνώδη βία, από ματατζίδες να χτυπάνε στην πλάτη κοριτσάκια, από ζώδεις ξυλοδαρμούς, από εικόνες έμιστων προβοκατόρων της αστυνομίας, από χημικούς πολέμους, μέχρι που ξεσηκώθηκαν εναντίον των μπάτσων ακόμα και οι νοικοκυρέοι θαμώνες της καφετέριας ή ακόμα και αυτοί οι πολύπαθοι μαγαζάτορες του κέντρου, για να ενώσουν τις φωνές τους με τους αναρχικούς στο σύνθημα που όλους μας ενώνει. Όσοι άνθρωποι είχαν ξυπνήσει νωρίτερα, είχαν καταλάβει πως η αστυνομία δεν υπάρχει για να μας προστατεύει. Η αστυνομία υπάρχει για να προστατεύει τους πλούσιους από εμάς. Η αστυνομία υπάρχει για να επιβάλλει μια ταξική ειρήνη μέσα σε μια καταφανώς άδικη κοινωνία. Η αστυνομία υπάρχει για να φυλάει τις τράπεζες, για να γλύφει την εξουσία, για να τρομοκρατεί τις μάζες να καθίσουν ήσυχες. Η μπάτση ήταν, είναι και θα είναι τα μαντρόσκυλα της εξουσίας. Της εξουσίας που έχουμε χάσει, που μας την έχουν κλέψει μέσα από τα χέρια σε αυτή την επίφαση δημοκρατίας που ζούμε, σε αυτή την αποχαυνοτική κοινωνία του θεάματος, που την ανουρίζουν με τη λέξη δημοκρατία, η οποία πια έχει χάσει τελείως το νόημά της και αφήνει στο στόμα όσων τη χρησιμοποιούν για να καθησυχάσουν τον κόσμο μια γεύση από σκατά. Γι' αυτό και ένα είναι το σύνθημα που όλους μας ενώνει. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνοι.